Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουνίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις, μέσα από τα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας και βεβαίως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Μαδρίτη, καθώς η περίοδος των ελληνοτουρκικών σχέσεων βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Τα όσα συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο, τόσο στα Δωδεκάνησα, όσο και στις Κυκλάδες, δηλαδή σε αυτή την περιφέρεια, η οποία συνεχίζει να παράγει, αν θέλετε, και νομίζω είναι σημαντικό, καθότι διαπιστώνουμε ότι έρχονται ακόμη πιο δύσκολες ημέρες και για την χώρα. Αναφέρομαι στα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο, τις συνέπειες, τις παρενέργειες του πολέμου, την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία πραγματικά βασανίζουν, απασχολούν την ζωή μας. Λοιπόν, με τα τυπικά διαδικαστικά, τα οποία όμως είναι άκρως απαραίτητα για τις δικές σας παρεμβάσεις, που δείξει αναφορές, καταγγελίες, δραστηριότητες και άλλα πολλά. 22410 είναι το πρόθεμα, 03120. Βλέπετε το τηλέφωνο καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής, το σουπεράκι. Επίσης, τα δύο ημέρες της εκπομπής, παράλληλα και αυτά στην οθόνη σας. Και βέβαια, επιστροφή, αφού χθες αναγκαστικά είχαμε σε μαγνητοσκόπηση την εκπομπή. Σήμερα είμαστε ζωντανά εδώ από τα στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα γνωστά, 6.51 μέσα από την δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέ, 10.23 από την Ντίτζια για τα 12 νησιά και τις Κυκλάδες και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr υπάρχει πάντα η εφαρμογή του live streaming. Σε τίτλους οι σημερινές ειδήσεις. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Στους 68.394 είναι ο αριθμός των εισακτέων φέτος. Μέσα στο πρώτο δεκαπεθήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για μια δύσκολη εβδομάδα προετοιμάζεται η Αθήνα σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και επίσης, λίγα 24 ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη, η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις, καθώς έχουμε ολιγορία, λάθη, από την Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενέκρινε το αίτημα της Τουρκίας να χρησιμοποιεί για τουριστική χρήση τον όρο Turk Aegean. Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν χθες στο μεικτό ορκωτό της ΚΟ οι Γιάννης Μαχαιρίδης, Φώτης Χατζηδιάκος και Στάθης Κουσουνάς για την γνωστή υπόθεση με τις πλημμύρες του 2013. Έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Τσαμπανάκης, πρώην έφορος της Ρόδου, επί σειρά ετών περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Λοιπόν, αυτά ως μία πρώτη εικόνα. Υπάρχουν και άλλα θέματα και θα πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε παρακαλώ αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια πλάνα από τη θάλασσα, διότι έχουμε ένα μείζον ζήτημα το οποίο τρέχει αυτή την ώρα. Είχαμε ουσιαστικά μία πολύ μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 220 μεταναστών νότια της Καρπάθου. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε το σκάφος, το οποίο ήταν αλλιευτικό, το οποίο μετέφερε 220 μετανάστες από την περιοχή του Λιβάνου προς κατεύθυνση, φαντάζομαι, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αντιλαμβάνομαι, επιχείρησαν να περάσουν το Αιγαίο για να βρεθούν στην Ιταλία. Εντοπίστηκε λοιπόν το σκάφος και είχαμε, αν θέλετε, την παρέμβαση του λιμενικού σώματος, το οποίο μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους από το αλλιευτικό σε φορτηγό πλοίο. Στη συνέχεια είχαμε ρεσάλτο, επιχείρησαν οι ίδιοι να πάρουν το τιμόνι στα χέρια τους, να καταλάβουν δηλαδή το σκάφος. Είχαμε σύμφωνα πληροφορίες ρεσάλτο των λιμενικών στο πλοίο, το οποίο αυτή την ώρα κατευθύνεται και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το αρχείο να δούμε ποιο είναι αυτό το πλοίο. Κατευθύνεται από την περιοχή, την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Χάλκης. Αυτό είναι το πλοίο, είναι το Freedom Line, σημαίας Μάλτας, κατευθύνεται προς την ΚΟ για να αποβιβάσει τους 220 μετανάστες. Επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, καθώς αυτό το οποίο διαπιστώνεται τις τελευταίες ημέρες είναι μια πολύ αυξημένη μεταναστευτική πίεση των Τούρκων με την συγκατάβασή τους προς τα ελληνικά νησιά, τόσο σε νησιά όσο και με κατεύθυνση να διασχίσουν το Αιγαίο Πέλαγος και να βρεθούν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι από την 1η έως τις 27 Ιουνίου έχουν αποτραπεί από την είσοδο στη χώρα μας περίπου δηλαδή 3.500 άτομα, ενώ το Μάιο είχαμε ένα αντίστοιχο ποσοστό. Επαναλαμβάνω ότι είναι στο πλαίσιο της πίεσης, η οποία ασκείται από την τουρκική κυβέρνηση, παζαρεύοντας με τους Ευρωπαίους εν ώψη όλων αυτών των θεμάτων που βάζει η Τουρκία στο τραπέζι, τόσο στα διεθνή φόρα όσο και στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση αυτή την περίοδο. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, πάμε σε κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, από τα νέα δεδομένα, μετά από την γνωστή υπόθεση η οποία προχώρησε με τη σχετική νομολογία στην Βουλή, που δίνει το δικαίωμα στους στρατιωτικούς πραγματικά να συνδικαλίζονται. Έχουμε λοιπόν μετά από αρκετό καιρό, καθώς μεσολάβησε και αυτά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, που έχει τον τίτλο POMENS, και τα επιμέρους περιφερειακά παραταρτήματα, τα οποία έχουν τον τίτλο ΕΣΠΕΡ, αναφέρομαι στο της Ρόδου. Υπήρχε λοιπόν σήμερα η συνέντευξη τύπου όπου οι στρατιωτικοί, οι ενενεργεία στρατιωτικοί, ουσιαστικά παρουσίασαν τα αιτήματά τους με την παρουσία εκπροσώπων κομμάτων. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα τον κύριο Νίκο Αντωνόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΡ. Μετά την παρέλευση τριών ετών και στο κατόφλι του τέταρτου χρόνου διακυβέρνησης από την παρούσα κυβέρνηση, στη διάρκεια των οποίων δεν έχει υλοποιηθεί καμία προεκλογική δέσμευση. Μετά από την κατάθεση και ψήφιση κατά καιρούς αποσπασματικών νομοθετημάτων που κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν είτε ως τμήματα νόμων είτε ως τροπολογίες νομοθετημάτων άλλων Υπουργείων. Μετά από πολλές και επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις, ανοχή και υπομονή, δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ σχέδιο νόμου του ΙΠΕΘΑ, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς διαβούλευση για την επίλυση προβλημάτων των ενεργείας στρατιωτικών. Λοιπόν, πράγματι, πριν ένα μήνα δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ το σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένουμε να κατατεθεί και επίσημα στη διαβούλευση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και με αυτό που διαβάσαμε από τα ΜΜΕ, σαν Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ένωτας Ρόδου και σαν Ομοσπονδία POMENS, δεν μας ικανοποιεί, δεν μας ευχαριστεί καθόλου, διότι δεν επιλύει σημαντικά θέματα του στρατιωτικού προσωπικού. Και πέραν αυτού ότι δεν επιλύει σημαντικά θέματα, θα επισημάνω ότι δημιουργεί κιόλας κάποια προβλήματα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την πρόσφατη επιστολή της Ομοσπονδίας μας, αφού πρωτίστως έβγαλε επιστολή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σαχαρώδη Διαβήτη. Το οποίο τι ακριβώς συμβαίνει. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία λοιπόν Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σαχαρώδη Διαβήτη έχει βγάλει μια επιστολή που αναφέρεται στο νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να κατατεθεί και σύμφωνα, ξαναλέω, με την δημοσίευση στα ΜΜΕ, στο οποίο η δικιά μας η Ομοσπονδία IPOMES συντάσσεται πλήρως μαζί με την Ομοσπονδία που ανέφερα πριν, των Συλλόγων Ατόμων με Σαχαρώδη Διαβήτη, που παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα. Ότι η Ομοσπονδία μας, IPOMES, εκφράζει την έκπληξή της και αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν διατηρείται η τροποποίηση που είχε επέλθει με το άρθρο 2 του νόμου 4609 της προηγούμενης κυβέρνησης του 2019, σύμφωνα με το οποίο η παράγραφος 6 του άρθρου 24 έχει τροποποιηθεί ως εξής. Λοιπόν, αναφέρει μέσα κάποια πράγματα ότι ο 4609 του 2019 με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε τροποποιήσει το προεδρικό διάταγμα του 1973 που αναφέρεται σε στρατιωτικούς της κατηγορίας των ελαφρά υπηρεσίας ή στρατιωτικοί που έχουν κάποια νοσήματα που παθαίνουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη φορά. Ουσιαστικά έχουμε προμιέρα για τους συνδικαλιστές στρατιωτικούς. Είναι λίγο δύσκολα αυτά τα αιτήματα τα οποία μπαίνουν, δηλαδή εννοώ δεν είναι πάρα πολύ έφευκτα τηλεοπτικά, αλλά καταλαβαίνετε και την αναγκαιότητα να τονίσουμε και αυτή τη διάσταση και βεβαίως νομίζω ότι θα βρουν τον δρόμο και τον τρόπο τους να τα κάνουν γνωστά. Πρέπει να σας πω ότι λόγω αυτής της μικρής καθυστέρησης ως προς την έναρξη εκπομπής θα έχουμε αργότερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ όμορφο, διότι μπήκε το καλοκαιράκι και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος μετά από τα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όπου στερηθήκαμε το μεγαλύτερο αγαθό που είναι το θέαμα, είναι η μουσική, είναι ο πολιτισμός, αυτό φέτος γίνεται εφικτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι βλέπω μία έντονη παραγωγική δραστηριότητα από τους οργανισμούς των διαφόρων δήμων. Βλέπω πάρα πολλές συναυλίες να γίνονται και στα νησιά του Αιγαίου, ειδικά σε Κυκλάδες και σε Δωδεκάνησα. Και λίγο αργότερα θα πάμε να μιλήσουμε για μία εξαιρετική παράσταση, η οποία κάνει τα βήματά της φέτος. Ένας ουρανός με αστέρια. Να δούμε τρία αστέρια να μιλούν έτσι για αυτή την παράσταση. Έχει, επαναλαμβάνω, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, τρέχω λίγο αυτή τη διαδικασία για να πάω σε μια πολύ σημαντική απόφαση. Έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τον τόπο, ειδικά τα Δωδεκάνησα, την περιφέρεια, καθώς εμπλέκονταν και ο τέος περιφερειάρχης ή πρώην περιφερειάρχης και οι πρώην αντιπεριφερειάρχες, με αυτή την έννοια. Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την φωνική πλημμύρα του 2013, όπου οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες για τον τόπο, για την περιοχή. Είχαμε τον θάνατο 4 ανθρώπων και κατέληξε αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Πήρε πάρα πολλά χρόνια, οπότε χθες είχαμε το τελικό, το τελευταίο σκέλος αυτής της υπόθεσης, όπου στο μειχτό ορκωτό της ΚΟ αποφασίστηκε η ομόφωνη αθώωση του πρώην Περιφερειάρχη του Γιάννη Μαχαιρίδη, του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Φώτη Χατζηδιάκου και του τότε Δημάρχου της Ρόδου, του Στάθη Κουσουνά. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα μας είπε μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του Real Voice του 99,5 ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Φώτης Κωστόπουλος. Λοιπόν, ωραία. Εφόσον λοιπόν δεν το έχουμε και για να κερδίσουμε λοιπόν χρόνο και να κερδίσουμε χρόνο προσκάνει του πολιτισμού, θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα συνδεθούμε με την Σύρο να μιλήσουμε για αυτή την πολύ όμορφη μουσική παράσταση.